Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, Ζωή Καραπάτη στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας πέντε υπέροχους ανθρώπους, πέντε υπέροχα παιδιά, τον Μάρκο, τη Μελίτη, την Έφη, την Διόνη και την Μαρίλη, που βρίσκονται εδώ κοντά μας. Είναι η ομάδα του Reload Greece, όπως είπα και πριν από λίγο. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα για να κλείσουμε μαζί έτσι. Είναι η τελευταία εκπομπή για το 2012. Είναι και λιγάκι συμβολικό γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς μιλώ καθημερινά με παιδιά από ολόκληρο τον κόσμο, τηλεφωνικά βέβαια. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι πολύ που είναι άνθρωποι που ήρθαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα για διακοπές βέβαια. Εύχομαι όμως με την καινούργια χρονιά να έρχονται άνθρωποι εδώ στο στούντιο που αποφασίζουν, Έλληνες που αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μόνιμα και να κάτσουν εδώ, να εργαστούν εδώ. Μακάρι να γίνει αυτό και μέσα στην επόμενη χρονιά, όσο το δίνουν περισσότερο. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ήρθατε από το Λονδίνο για λίγες μέρες, για διακοπές. Οπότε ίσως σας στερώ και πολύτιμο χρόνο από δικούς σας ανθρώπους, από την οικογένεια, από φίλους. Όχι, καθόλου, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ποιοι ακριβώς είστε και τι ακριβώς κάνετε. Είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, φοιτητών και επιστημόνων. Ορισμένοι έχετε τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας. Και φτιάξατε την ομάδα Reload Greece. Έγινα μάλιστα και το πρώτο συνέδριό σας. Είχαμε μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το είχαμε παρουσιάσει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό και θέλουμε να εξερευνήσουμε όλοι μαζί τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Και έτσι λοιπόν αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε από το Λονδίνο, που εκεί είναι η βάση μας τώρα, και ξεκινήσαμε με αυτό το συνέδριο που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου και φέραμε 21 καλεσμένους, οι οποίοι είναι Έλληνες πετυχημένοι και έχουν καταφέρει, παρά τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν τώρα στη χώρα, να κάνουν κάτι τρομερό και κάτι δημιουργικό, κάτι καινούριο. Και θέλαμε να ακούσουμε από αυτούς, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι που είναι έξω ή δεν θέλουν να γυρίσουν ή όλο και περισσότερος κόσμος πάει στο εξωτερικό και αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί. Και έτσι μέσα από αυτό το συνέδριο μαζεύτηκε τόση ενέργεια, τόσος νέος κόσμος που απλά λέγανε ναι, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Ας εξερευνήσουμε όλοι μαζί τις ευκαιρίες, ας δούμε τι υπάρχει. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν μετά από αυτό το συνέδριο συνεχίζουμε και κάνουμε και άλλες τέτοιες δράσεις να εξερευνήσουμε τι καινούριο υπάρχει. Θα μας μιλήσετε για όλα αυτά, θα μας μιλήσετε για τις δράσεις σας, γι' αυτό είστε εδώ σήμερα. Θα ήθελα λίγο όμως να σταθούμε στα του συνεδρίου. Θέλω να μου πείτε κάποιος από όλους σας αν είχε απήχηση αυτό το συνέδριο. Αν ήρθαν άνθρωποι στο συνέδριο και αν οι νέοι που βρέθηκαν κοντά σας ήταν ελληνικής καταγωγής μόνο. Γενικά ήρθε αρκετός κόσμος στο συνέδριο. Την ημέρα του συνεδρίου είχαμε γύρω στα 200 άτομα μέσα στο χώρο και συγχρονώς είχαμε ένα waiting list 150 ανθρώπων που δυστυχώς δεν χωρούσαν να μπουν και να ακούσουν από κοντά τους ομιλητές. Όμως είχαμε το online streaming, που δώσατε τη δυνατότητα, το είχαμε πει και τότε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με τη Μελίτη νομίζω είχαμε μιλήσει, δώσατε τη δυνατότητα σε παιδιά από ολόκληρο τον κόσμο, σε νέους ανθρώπους και όχι μόνο, από ολόκληρο τον κόσμο να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο ζωντανά. Ναι, μας είχαν δει online. Mm-hmm. Και γενικά εκείνη τη μέρα είχαμε γύρω στα 800 άτομα ξεχωριστά μας είδανε. Mm-hmm. Και 1200 επισκεψιμότητες. Mm-hmm. Και το καλό ήταν ότι εκείνη τη μέρα το 50% των ανθρώπων που είδανε το online streaming ήταν καινούργοι, που δεν είχαν ξανακούσει για το λόγο, δεν είχαν ξαναμπεί στο site. Mm-hmm. Αλλά ήταν 50% καινούργια άτομα από αυτά τα 817. Και γενικά δεν μπήκανε μόνο για να δούνε το streaming, αλλά είδανε και το site λίγο και ασχολήθηκαν με το τι κάνουμε, οπότε ήταν πιο τέλεια.
Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Υπήρξε ενδιαφέρον λοιπόν από τα παιδιά, από νέους ανθρώπους που ζουν κυρίως στο Λονδίνο και όχι μόνο όμως. Και από Ελλάδα αφού... Και από Ελλάδα, και από Ελλάδα λοιπόν. Η ιδέα ξεκίνησε ότι ξεκινάμε όλοι μαζί σαν ομάδα και προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το συνέδριο. Ποια ήταν η αρχική ιδέα, Μελίτη? Η αρχική ιδέα ήταν να κάνουμε κάτι. Αυτό το κάτι στην αρχή δεν το είχαμε προσδιορίσει. Αποφασίσαμε ότι το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε πρώτον στους ανθρώπους που ζουν στο Λονδίνο, στους Έλληνες του Λονδίνου, τους νέους ανθρώπους, ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, ότι δεν είναι καμένο χαρτί. Να δείξουμε στους ανθρώπους που είναι ήδη στην Ελλάδα και ζορίζονται και μιζεριάζουν και θεωρούν ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ότι άμα θέλεις κάτι το πετυχαίνεις. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ναι, είναι πολύ δύσκολη καιρή, αλλά δείξαμε παραδείγματα ανθρώπων που είχαν τις ίδιες δυσκολίες ή και περισσότερες και όμως τα καταφέρανε, σκεφτόμενοι διαφορετικά, δοκιμάζοντας κάτι καινούριο και τα πήγαν μια χαρά. Και να πούμε ότι ήταν πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες καλεσμένοι στο συνέδριο που δραστηριοποιούνται εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο κύριος Πίτερ Οικονομίδης, ας πούμε, νομίζω. Ναι, είχε έρθει ο κύριος Γιώργος Κορές από τα Κορές. Τα προϊόντα. Ο Παύλος Ευμορφίδης από την Κόκοματ. Και άλλοι πολλοί. Ο Κώστας Βοιατζής από το Γιάντζερ. Γενικά, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί μας στήριξαν άνθρωποι που δεν περιμέναμε ότι θα μας στήριξουν. Δηλαδή, δεν περιμέναμε. Δεν ήμασταν. Ήμασταν πέντε άνθρωποι εκείνη τη στιγμή που απλά προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Και η βοήθεια που δεχτήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και ο τελευταίος στόχος που είχαμε τότε ήταν να δείξουμε και στο εξωτερικό. Εκείνη τη στιγμή μπορούσαμε στο Λονδίνο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Ότι δεν είμαστε τεμπέληδες, ότι δεν είμαστε οπισθοδρομικοί, ότι δεν είμαστε όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν στο εξωτερικό ότι είμαστε. Και νομίζω ότι και τα τρία αυτά τα πετύχαμε, ίσως όχι τόσο πολύ στο να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα, διότι ακόμα δεν προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να τους... να απευθυνθούμε σε αυτούς πιο άμεσα, αλλά νομίζω γενικά πέτυχαμε τους στόχους μας. Σε άκουσα να λες ότι ο δεύτερος στόχος είναι να βγάλετε μια πιο θετική εικόνα, τη θετική μάλλον εικόνα της Ελλάδας, θετική πλευρά της Ελλάδας. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στο εξωτερικό λόγω ελληνικής καταγωγής. Υπήρχε μια περίοδος, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, που υπήρχε ένας είδους ρατσισμού. Συνήθως όταν λέμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, τα σχόλια που ακούμε είναι «Α, τι ωραία χώρα, πήγα εκεί τότε για διακοπές, ή θάλασσα, ελληνικά ακριβώς, φαγητό ελληνικό, όλα πάρα πολύ ωραία ή θέλω να πάω». Υπήρχε μια περίοδος, νομίζω, στην πολύ δύσκολη. Στις αρχές. Ναι. Ήταν ο Φεβρουάριο. Πρέπει να ήταν το Φεβρουάριο που κάθε μέρα στα εξώφυλλα ήταν η Ελλάδα. Κάθε μέρα. Όμως η άσχημη πλευρά της Ελλάδας. Και γι' αυτό τότε ξεκινήσαμε κι εμείς και είπαμε: δεν γίνεται να είμαστε η νέα γενιά και να μας αποκαλούν τη χαμένη γενιά. Δεν είμαστε καθόλου χαμένοι. Δεν έχουμε ξεχάσει την Ελλάδα απλά και μόνο επειδή ζούμε στο εξωτερικό. Ας μαζευτούμε όλοι μαζί να δείξουμε ότι υπάρχουμε ακόμα και εδώ και θα στηρίξουμε την Ελλάδα όσο μπορούμε από εδώ που είμαστε. Έτσι. Τέλεια. Παιδιά, πιστεύετε ότι οι Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό, οι νέοι Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες? Πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη από κίνητρα, από κινητήριους μοχλούς, ή είναι απογοητευμένοι? Πιστεύω, νομίζω ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτό το συνέδριο είναι ότι πιστεύουμε ότι πραγματικά υπάρχει η πρώτη ύλη, υπάρχει ο ενθουσιασμός και ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θέλουν όντως να δείξουν ότι
νοιάζονται ακόμα για την Ελλάδα και ό,τι θέλουν να προσφέρουν όσο μπορούν. Ίσως αυτό που έλειπε ήταν να, αυτή η κοινότητα, την οποία προσπαθούμε να χτίσουμε αυτή τη στιγμή, η οποία θα διευκολύνει αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τους υπόλοιπους και να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Αλλά προφανώς ενδιαφέρον και δημιουργικότητα και θέληση να προχωρήσουν παρακάτω και να κάνουν, να φτιάξουν κάτι για το οποίο όλοι οι Έλληνες θα μπορούν να είναι περήφανοι, υπάρχει στους Έλληνες του εξωτερικού, από προσωπική μας εμπειρία τουλάχιστον. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Oh,
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, Ζωή Καραπάτη στο μικρόφωνο, παρέα με 5 νέους ανθρώπους από το Λονδίνο, με 5 νέους ανθρώπους που σκέφτηκαν και κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο συνέδριο καινοτομίας, ας το πούμε έτσι, και επιχειρηματικότητας, το Reload Greece. Είπαμε έτσι κάποια πράγματα για το συνέδριο αυτό που έγινε το Σεπτέμβριο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο όμως του συνεδρίου, παιδιά, δώσατε και κάποιες υποτροφίες και θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και γι' αυτό. Μάλιστα. Μάρκο. Σε συνεργασία με το Microsoft Innovation Center, το Love to Work και το Colab, προσφέρανε, που είναι ουσιαστικά community workspaces, δεν ξέρω σε ελληνικά αν υπάρχει όρος, είναι ουσιαστικά χώροι που πας και δουλεύεις μαζί με άλλους, μαζί με άλλα startups, ας πούμε. Οπότε αυτοί οι τρεις οργανισμοί δώσανε υποτροφίες σε ανθρώπους που ήρθαν στο συνέδριο, ώστε άμα θέλανε να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, να πάνε να δουλέψουν εκεί χωρίς κανένα κόστος. Πέρα από αυτό, θα δίνανε και δίνουνε guidance και καθοδήγηση. Και επίσης είχαν ένα δίκτυο από μέντορες, ώστε άμα τους πούνε τι ιδέα έχουν και όλα αυτά, να τους βοηθήσουν, να την υλοποιήσουν. Γι' αυτό νομίζω ήταν αρκετά σημαντικό μέρος του συνεδρίου. Φυσικά. Η επιλογή των φοιτητών ή των νέων ανθρώπων που πήραν αυτές τις υποτροφίες τελικά, πώς έγινε, ποιος την έκανε την επιλογή? Ο κόσμος έπρεπε να έχει ήδη μια επιχειρηματική ιδέα και έστελνε την ιδέα του στους ανθρώπους που τρέχουν αυτά τα τρία community workspaces και αυτοί διαλέγανε άμα πιστεύανε ότι είχε μέλλον η ιδέα τους ή όχι. Δηλαδή, εμείς απλά ήμασταν η γέφυρα μεταξύ των δύο. Πολύ σημαντική γέφυρα, παιδιά, και μπράβο σας. Λοιπόν, και να πούμε ότι το συνέδριο έγινε σε ένα χώρο για πείτε μου. Στο ελληνικό κέντρο του Λονδίνου, στο κεντρικό Λονδίνο. Το οποίο μας παραχώρησε το χώρο. Και νομίζω χωρίς αυτό δεν θα είχε γίνει τίποτα, διότι πίστεψαν στην ιδέα μας και σε αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε, μας παραχώρησαν το χώρο και έτσι μετά είχαμε ημερομηνία και χώρο, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να το βγάλουμε πέρα και να το κάνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Τέλεια, τέλεια. Πόσο εύκολο ήταν να προσεγγίσετε τους ομιλητές του συνεδρίου? Την αρχή, αρχικά, να σας πω γιατί σας ρωτώ. Φαντάζομαι τώρα τον να πλησιάσει, ας πούμε, τον κύριο Πίτερ Οικονομίδη. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο, αλλά και από τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή, δεν είναι δύσκολο να τον πείσεις ότι είμαστε 5 νέοι άνθρωποι, που το όραμά μας είναι αυτό, που ξεκινάμε αυτή τη στιγμή, και πόσο εύκολο ήταν να τους πείσετε? Είχαμε πάει σε ένα συνέδριο που έγινε στο Cambridge στην Αγγλία και εκεί είχε μιλήσει ο κύριος Οικονομίδης και είπε για το rebranding Greece και για το γίνεται, την καμπάνια που είχε ξεκινήσει εκείνος. Και έτσι τότε ήμασταν εκεί γύρω στα 20 άτομα, δεν ήταν τόσο μεγάλο το συνέδριο. Και μετά μας άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και είπαμε επιτέλους έγινε κάτι στο εξωτερικό και για μας. Και τον προσεγγίσαμε, του είπαμε τι θα λέγατε να κάνουμε κάτι άλλο στο Λονδίνο, όχι τώρα στο Cambridge. Και εκείνος αμέσως είπε ναι, παιδιά, εννοείται, θα σας βοηθήσω. Και είναι τρομερό το ότι όλοι οι ομιλητές, με το που τους είπαμε την ιδέα μας και τους δείξαμε τι θέλουμε να κάνουν, όλοι ήταν πάρα πολύ θετικοί. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και πάρα πολύ με δικά τους έξοδα να έρθουν στην Αγγλία να μείνουν, να μας βοηθήσουν. Ήτανε. Ναι, πολύ. Και ειδικά ο κύριος Οικονομίδης, επειδή έχει τύχει και εγώ και έχω βρεθεί σε κοινό χώρο μαζί του και τον έχω παρακολουθήσει να μιλά μάλιστα και σε συνέδριο, τουλάχιστον αυτό που εισέπραξα εγώ και η εικόνα η δική μου είναι ότι είναι πολύ θετικός και πολύ κοντά στους νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες, αρκετές ευκαιρίες. Πώς είναι τα πράγματα στο Λονδίνο για έναν νέο επιστήμονα που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας? Είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα ή... Ελάχιστα καλύτερα από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ίσως πριν από μερικά χρόνια ήταν αισθητά καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή πλέον έχει αρχίσει να φαίνεται ότι
υπάρχει και εκεί δυσκολία. Ίσως όχι τόση όση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, η ανεργία που έχουν αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά όποιος είναι αυτή τη στιγμή στην αναζήτηση εργασίας παρατηρεί μια ελαφριά δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πιστεύω, ναι, είναι ίσως όχι τόσο ρόδινα όσο τα παρουσιάζουν πολύ, δυστυχώς. Τι εικόνα έχετε οι φοιτητές, οι Έλληνες φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Λονδίνο, παραμένουν εκεί για να αναζητήσουν εργασία ή επιστρέφουν στην Ελλάδα? Δυστυχώς οι περισσότεροι, τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία μας μένουν εκεί, δηλαδή δεν σκέφτονται ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς να δείξουμε είναι ότι ναι, δεν υπάρχει μια δουλειά, αλλά φτιάξε τη μόνος, ξεκίνα εσύ. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον μπορεί να μην υπάρχουν δουλειές, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να λέμε ωραία, δεν υπάρχει δουλειά, θα ξεκινήσω κάτι εγώ, θα δω πού είναι οι ευκαιρίες και θα κάνω κάτι μόνος μου. Γιατί νομίζω ότι όσο τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί επέστρεφαν, δηλαδή πάντα ήταν το σκεπτικό πηγαίνω στο Λονδίνο ή στο εξωτερικό οπουδήποτε για να πάρω γνώσεις, να πάρω εφόδια, για να γυρίσω πίσω. Τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης στην Ελλάδα έχει αλλάξει αυτό. Γι' αυτό ρωτώ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη θέληση του καθενός ή ότι δεν θέλει να γυρίσει στη χώρα του ή οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ με το τι ευκαιρίες υπάρχουν και ότι πιστεύει ότι δεν έχει κανένα μέλλον. Γι' αυτό και σε ρωτώ. Η απάντηση που παίρνω από τα περισσότερα παιδιά που ρωτώ, από φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, αν θα θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Όλοι απαντούν ναι, φυσικά και θα θέλαμε. Αλλά αναγκαστικά για κάποια χρόνια, για κάποιο διάστημα, μένουν στις χώρες που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν για την εμπειρία. Πες μας, Μάρκο. Όχι, και πολλοί λένε να γυρίσω, αλλά τι να πάω να κάνω. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι υπάρχουν πράγματα να γυρίσεις, να πας να κάνεις, εφόσον θες να ξεκινήσεις σε μια επιχείρηση ή να δουλέψεις σε μια καινούρια startup επιχείρηση και όχι σε κάποια μεγάλη. Δηλαδή, υπάρχει ένας οργανισμός, ας πούμε, από ελληνικές επιχειρήσεις καινούργιες που κάνουν πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν τα μαθαίνουν πολύ. Δηλαδή, τα ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα δεν το καλύπτουν πάρα πολύ. Και ενώ γίνονται πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να το μάθεις. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται και πρόσφατα μάλιστα μιλούσα με τον υπεύθυνο, με τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για το θέμα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό αυτή την περίοδο, τρέχει μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου, επιχειρηματικότητας. Καλούν νέους ανθρώπους από Ελλάδα και εξωτερικό, ελληνικής καταγωγής, να καταθέσουν τις ιδέες τους. Θα υπάρχει μια επιτροπή που θα τις κρίνει, που θα τις επεξεργαστεί και κάποιες από αυτές μάλλον τα παιδιά που θεωρούν, ας πούμε, ότι οι ιδέες αυτές μπορούν να τρέξουν, ότι μπορούν να θα τους βοηθήσουν να τις προχωρήσουν, να τις υλοποιήσουν. Γίνονται πολλά τέτοια στην Ελλάδα και αυτό είναι πάλι το κρίμα, ότι δεν μαθαίνονται. Δηλαδή, τα μαθαίνει αυτός που ενδιαφέρεται να τα μάθει. Ή άμα ξέρει κάποιος ότι έχει μια ιδέα επιχειρηματική, θα ασχοληθεί, θα μπει στο ίντερνετ, θα ψάξει. Αλλά άμα δεν το ψάξεις, δεν μαθαίνεις ποτέ. Το ξέρω, το ξέρω. Και ένας από τους στόχους, τους δικούς μου τουλάχιστον, μέσα από αυτή την εκπομπή, είναι αυτός. Δηλαδή, και η Eurobank κάνει το Ελλάδα καινοτομή. Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει το Startup Live, Startup Weekend University. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια διαγωνισμοί που δίνουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους. Θέλω να μου πείτε τις επόμενες κινήσεις μετά το συνέδριο. Θυμάμαι τότε είχα μιλήσει με τη Μελίτη και όταν την είχα ρωτήσει ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι, ποιος είναι ο επόμενος στόχος, είχαμε μιλήσει λίγο πριν το συνέδριο. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι το συνέδριο, να πάνε όλα καλά με το συνέδριο και από εκεί και πέρα, μετά το συνέδριο, θα δούμε. Μετά το συνέδριο λοιπόν τι? Η ομάδα συνεχίζει, έτσι δεν είναι?
Η ομάδα συνεχίζει. Νομίζω δεν μας άφησαν και περιθώριο να μην συνεχίσουμε. Ήταν τόσο θετική η αντίδραση του κόσμου και όλα αυτά που πήραμε, που νιώσαμε ότι το έχουν ανάγκη και όσοι ήρθανε να υπάρξει μια ομάδα που θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Μετά, όπως είπα και στο τηλέφωνο, υπήρχε μια περίοδος ενδοσκόπησης ομαδικής, διότι όταν έχεις ένα στόχο δουλεύεις για ένα στόχο, μετά χάθηκε ο στόχος μας. Δηλαδή ξέραμε όλοι τι θέλουμε να κάνουμε, ξέραμε όλοι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε. Έπρεπε να θέσετε όμως νέους ξεκάθαρους στόχους. Ακριβώς. Αμέσως μετά το συνέδριο συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό. Ήταν ένας από αυτούς που γνωρίσαμε μέσω του συνεδρίου, ο οποίος θα συμμετείχε στην Biennale της Σαντορίνης. Mm-hmm. Όπου ο τίτλος ήταν Make a Wish for Greece, κάνα μια ευχή για την Ελλάδα. Και μέσω του Reload Greece μαζεύτηκαν φωτογραφίες με άτομα που κάναν διάφορες ευχές. Την ημέρα του συνεδρίου έγινε όχι, αυτό. Όχι, μετά. Μετά το συνεδρίο. Και το σύνολο των φωτογραφιών αυτών παραδόθηκε στον καλλιτέχνη, ο οποίος έφτιαξε ένα σαν κολάζ με όλα αυτά, που ήταν η συμμετοχή του και επιλέχθηκε κιόλας και έτσι θα κάνει το γύρο του κόσμου. Οπότε βοηθήσαμε λίγο και σε αυτό. Και μετά από αυτό κάναμε μία μάζοξη πιο πολύ, όπου προσκαλέσαμε όλους τους reloaders, όσους ενδιαφέρονται, όσους είχαν ακούσει, όσους θέλουν να μάθουν τι κάνουμε ή να μας πούνε τι θέλουν εκείνοι να κάνουν, να κάνουμε εμείς, να μαζευτούν. Και βρεθήκαμε όλοι μαζί, είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είδαμε ότι είναι άτομα από διάφορες ηλικίες, δηλαδή δεν χτυπήσαμε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά είχαμε ένα ευρύτερο κοινό. Ήρθαμε γύρω στα 100 άτομα. Τέλεια. Αρκετά μεγάλος αριθμός, έτσι. Ναι, ειδικά για το πόσο νωρίτερα το είχαμε ανακοινώσει. Και έτσι είδαμε λίγο τι υλικό έχουμε ή πάνω σε τι πρέπει να χτίσουμε. Μετά από αυτό που έχουμε συζητήσει είναι ότι θέλουμε να κάνουμε μηνιαία events, Ιανουάριο με Μάιο, όπου θα προσκαλούμε 4-5 ομιλητές ή νέους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει κάτι δικό τους, έτσι πιο πολύ για να εμπνεύσουν τον κόσμο και για μετά την παρουσίαση να βοηθήσουν σε μια συζήτηση για το πόσο ο καθένας που θα έχει έρθει να το παρακολουθήσει μπορεί να ξεκινήσει σε αυτόν τον τομέα κάτι δικό του ή τι δυνατότητες έχει στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι θα συμμετέχουμε στο Hellenic Week του London School of Economics στο Λονδίνο, όπου θα... Το οποίο θα πραγματοποιηθεί με λίτη μου. Θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Εμείς είμαστε στις 2 Μαρτίου και θα κάνουμε ένα event για χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή πώς μπορεί αυτή η ιδέα που έχεις, ανάλογα με το τι είδος ιδέας είναι, να χρηματοδοτηθεί είτε από κάποιον ιδιώτη, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι κερδοσκοπική ή με κερδοσκοπική. Σε αυτά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω πολύ καλά τους όρους και όλους αυτούς. Μια χαρά αυτό είναι το πλάνο. Αυτός θα είναι ο ρόλος σας, ας πούμε, ναι, να βοηθήσουν αυτοί που θα έρθουν, τα παιδιά που θα έχουν μια επιχειρηματική ιδέα, να φτιάξουν το business plan τους ή να κάνουν καλύτερη παρουσία στις ιδέες τους σε μελλοντικούς χρηματοδότες. Οπότε αυτό είναι τότε. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ότι έχουμε αποφασίσει αυτό το συνέδριο που κάνουμε το Σεπτέμβριο να το κάνουμε κάθε χρόνο. Reload Greece 2 λοιπόν, ναι, το 2013. Ναι, ναι. Που έχουμε συζητήσει ότι θέλουμε να έχει να κάνει με το πώς χτίζεις μια κοινότητα και το πώς αυτό σε βοηθάει στην ανάπτυξη μιας χώρας. Το θέμα του συνεδρίου λοιπόν. Ναι, το θέμα του συνεδρίου να είναι αυτό. Γιατί και από το προηγούμενο συνέδριο αυτό που βγήκε ήταν ότι οι κοινότητες είναι πολύ σημαντικές, κάθε είδους κοινότητας, στο να προχωρήσει μια ιδέα, στο να γίνουν πράγματα και στο να είναι κάτι πιο δυνατό. Σαφώς. Λοιπόν, πάμε για μια ακόμα μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
don't you take more? I want you to sing so. Λοιπόν, παιδιά, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι ενός νέου μουσικού που ζει, που δραστηριοποιείται στο Λονδίνο, που σπουδάζει και σε λίγο καιρό θα παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Ήταν ο Θεοντόρ, λοιπόν, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε. Πάντως, πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ακούσετε για κάποια συναυλία του στο Λονδίνο, γιατί έχουμε και αξιόλογους νέους μουσικούς που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας. Τι μουσική ακούτε και πώς διασκεδάζετε στο Λονδίνο, θέλω να μου πείτε. Από όλα. Ναι, γενικά το Λονδίνο είναι μια τεράστια πόλη, όπως ξέρετε, οπότε υπάρχουν όλοι. Έχεις πάρα πολλές επιλογές και εναλλακτικές. Ακριβώς. Βέβαια, πάντα όταν βγαίνουμε έξω σκεφτόμαστε πως θα ήταν πιθανό στην Ελλάδα, λόγω του ότι είναι και το σπίτι μας και είμαστε συναισθηματικά συνδεδεμένοι με αυτό. Αλλά γενικά είναι, το Λονδίνο είναι καλό από άποψη διασκέδασης, διότι υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσεις νέους καλλιτέχνες, να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, να επισκεφθείς νέες περιοχές. Οπότε, ναι, είναι αρκετά καλό περιβάλλον. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε για τους ακροατές που μας ακούν από το Λονδίνο και πιθανότατα θα θέλανε να γίνουν κομμάτι της παρέας σας, να έρθουν σε επαφή μαζί σας, να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις σας. Πώς μπορούν να το κάνουν, η Διόνη θέλω να μου πει, γιατί δεν μας έχει μιλήσει καθόλου. Έλα, Διόνη μου, τι είναι στο σελίδα σας, στο Facebook? Το καινούργιο website ανανεώνεται συνεχώς και θα είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στον αέρα. Επίσης μέσω Facebook. Την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείς να μας την πεις, την ιστοσελίδα? www.reloadgreece.com. Τέλεια. Και γενικά μπορεί ο κόσμος να μας βρει από όλα τα social media. Έχουμε πιάσει τα πάντα. Twitter, LinkedIn, Facebook. Έχουμε ήδη 1500 ανθρώπους και κάθε μέρα ανεβαίνουν. Άρα μπορεί κάποιος να μας βρει πάρα πολύ εύκολα, γιατί μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα εκεί. Τέλεια. Οπότε υπάρχει απήχηση, έτσι. Έχετε νέα μέλη στο Facebook, έχετε νέα μέλη στο Twitter, έχετε μηνύματα, έχετε
Συνεχώς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι που μας δίνει και ενέργεια, γιατί και εμείς σπουδάζουμε, δουλεύουμε και έχουμε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά γινώντας σπίτι και διαβάζοντας όλα αυτά τα μηνύματα, παιδιά, συνεχίστε από όλα τα μέρη του κόσμου, ότι σας παρακολουθούμε και όλα αυτά. Ναι, υπάρχει τεράστια απήχηση. Mm-hmm. Και όλος ο κόσμος μπορεί να γίνει ένας reloader, που αυτό είναι το μότο μας. Become a reloader. Και μπορεί ή να ενημερώνεται για τις δράσεις μας, τι κάνουμε, να έρχεται στα συνέδρια κλπ. Ή να είναι μέλος όντως της ομάδας, δηλαδή να βοηθάνε την ημέρα των event, να έχουν ένα ρόλο πιο πρακτικό. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε η Χριστουγεννιάτικη Ελλάδα. Είχατε έρθει στην Ελλάδα από πότε? Το καλοκαίρι, υποθέτω. Ναι. Πώς σας φάνηκε λοιπόν φέτος η Ελλάδα, τα Χριστούγεννα? Διαφορετική, ίδια με τις προηγούμενες χρονιές? Δυστυχώς όχι πολλά φώτα φέτος. Δηλαδή δεν το λέω μόνο... Δυστυχώς σχεδόν καθόλου και, φώτα φέτος. Ναι, ούτε φωτισμένα πρόσωπα δηλαδή. Ενώ κάθε χρόνο είναι πολύ πιο γιορτινά, πολύ πιο χαρούμενα. Δυστυχώς φέτος δεν ήταν έτσι. Σας ρίχνει πολύ η κατάσταση. Βέβαια εσείς το βιώνετε από μακριά και είναι λίγο διαφορετικό. Σας θυμώνει όμως η κατάσταση? Είστε αισιόδοξοι, είστε φοβισμένοι? Τι συνέστημα σας δημιουργεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Να μιλήσω για μένα, αισιοδοξία θα πω εγώ. Είσαι να κλείσουμε καλά το χρόνο. Εγώ ναι, πιστεύω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε και μπορούμε να αλλάξουμε, αρκεί να το θέλουμε. Ας λένε απ' έξω ότι θέλουν. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε... Και νομίζω πιο πολύ είναι αυτό που σου. Το κακό μέσα μας, η απεσιοδοξία που έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί γιατί δεν τη νιώθουμε. Πιο πολύ μας έρχεται από τη τηλεόραση και όλα αυτά, παρά από ότι όντως τη ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι το βιώνουμε κιόλας εμείς εδώ, Μάρκο μου, αλλά ότι παραφουσκώνεται η κατάσταση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Όμως, δυστυχώς, το ζούμε στο πετσί μας. Δηλαδή, ειδικά μέσα στο 2012, οι περισσότεροι είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει, να έρχεται τούμπα. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, δηλαδή. Μακάρι το 2013 τα πράγματα κάπως να ισορροπήσουν, κάπως να γίνουν καλύτερα. Απόψε το πρόγραμμα τι λέει? Παιδιά, πέρασε ο χρόνος, πρέπει να σας πω, γυρνάω και κοιτάζω το ρολόι χωρίς να το καταλάβω σήμερα, έτσι. Απόψε το πρόγραμμα τι λέει? Παραμονή πρωτοχρονιάς, πώς θα αλλάξετε το χρόνο? Όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του? Δυστυχώς ο καθένας μόνος του, διότι, ναι, διότι είμαστε όλοι μαζί στο Λονδίνο, τώρα θέλουμε λίγο να είμαστε πιο οικογενειακά. Και μετά νομίζω, μετά το 3-2-1, όλοι θα σκορπίσουμε για το τελευταίο... Μετά την αλλαγή της χρονιάς, ναι, για το πρώτο ποτό του 2013. Πολύ ωραία το θέτεις, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, θέλω από εσάς μία ευχή για το 2013. Γίνεται ένας reloader. Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Μόνος του κανείς δεν καταφέρνει τίποτα. Αν όμως όλοι μαζί ενωθούμε, η νέα γενιά, από το εξωτερικό, από παντού, μπορούμε. Έτσι. Νομίζω το 2013 μπορούμε. Μακάρι το 2013 στο τέλος να είμαστε εδώ και να λέμε πόσα πράγματα κάναμε. Εμένα αυτή είναι η ευχή μου. Καλά. Έτσι. Νομίζω ότι είναι το πιο ηχηρό. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο να κλείσουμε το 2013, να κλείσουμε την τελευταία, το 2012, να κλείσουμε την τελευταία εκπομπή του 2012. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μου. Πραγματικά πέρασα πολύ καλά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε όλους σας, και προσωπικά στον καθέναν, αλλά και σε όλο αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος φτάνει στο τέλος. Μας χρόνος φτάνει στο τέλος.